ό,τι κρίμα. Λιγότερη σιγουριά. Είσαι πολύ σίγουρος για όλα. Ο καλλιτέχνης έχει και ερωτηματικά, έχει και αμφιβολίες. Θα διαφωνήσω. Σέβομαι την άποψή του. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι σεμνός και ταπεινός. Αυτό τον φτάνει. Εγώ αυτό κάνω, αλλά έχω να πω ότι είμαι και 59 στα 60. Έχω κάπου 12.000 σύνδεσμα. Αν δεν είχα σιγουριά για το πανακάνω, πού πάω τότε. Εκείνο που βγάζει είναι. Τα ξέρω, μωρέ. Εντάξει, είναι όλα. Δεν είναι έτσι. Ένιωσα ότι προσβάλλουν τον Γιώργο. Προσβάλλουν βασικά την ιδιότητα του Γιώργου σαν καλλιτέχνη. Πρέπει να σου κάνω αυτό. Θα κάνω με πρόβα έτσι σήμερα. Μωρή, χαζετής. Ξέρεις, σε μπακοδημίαση. Και αυτό το χέρι που το κάνεις από το πρώτο act. Πες μου, πες. Αν σου λέει κάτι αυτό. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν. Κάτι στο ραδιόφωνο το έχω ψηλοακούσει, αλλά δεν μου κάνει χαρακτηριστικό. Που λείπεις εσύ. Μαζονάγης. Το τραγούδι, εντάξει, είναι ένα... Μην παρεξηγηθούμε, γιατί είναι πολύ ωραίος ο στίχος. Δεν είναι καθόλου light. Θα θυμίσω λίγο ότι το τζαμπουκά, σε εισαγωγικά, που έγινε μεταξύ της Άσπας και της Δέσποινας, της κυρίας Βανδύ. Συμφωνώ απόλυτα με τη Δέσποινα, τη Βανδύ. Κάθε τραγούδι υπάρχει τη βαρύτητά του και χρειάζονται όλα σε αυτή τη ζωή. Και του τραγούδι και την αγγελοποίητη. Αυτό το λες για να πούμε τώρα το. Όχι, όχι. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει αυτό με ένα μεγάλο τραγούδι, ας πούμε, του Γκάτσου. Υπάρχουν τραγούδια μεγάλα και τραγούδια μικρά. Τι να κάνουμε. Και όλο ξενυχτάω με λάθος ευχή. Εδώ το κάνω έτσι, θα έχω παρατηρήσει πάλι. Το καλό είναι ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δική του προσωπικότητα. Ασχέτως πώς κουνάς το δάχτυλό σου στη φίλη μου τη Μαρία Τυμποκοδίμου είναι αυτό. Η πυρούχο φορά. Να είσαι ο εαυτός. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή τον Γιώργο και τη Δέσποινα. Όλοι κοιμούνται ανελιπώς, μα το μυαλό μου πάλι σβήνουν φως, μα το μυαλό μου πάλι όχι. Μακρινή μάχη γείτονες μου, δεν ακούνε τις φωνές μου. Είναι ο ύπνος τους γλυκός, γεμάτα όνειρα η αποχή. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Τα ρολά κατεβαίνουν, μα εγώ διανυκτερεύω. Αλυτεύω στο χάος που κρύβει η ψυχή. Κι όλο ξενυχτάω με λάθος ευχή. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Τα ρολά κατεβαίνουν, μα εγώ διανυκτερεύω. Αλυτεύω στο χάος. Πού πας αγάπη μου κι εσύ. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Τα ρολά κατεβαίνουν, μα εγώ διανυκτερεύω. Αλυτεύω στο χάος που κρύβει η ψυχή. Κι όλο ξενυχτάω με λάθος ευχή. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Τα ρολά κατεβαίνουν, μα εγώ διανυκτερεύω. Σαν σκιές τρέμω παίζουν τα τόσα γιατί. Και που πάνε όλοι όταν φεύγουν. Που πας δενάκι μου κι εσύ. Λοιπόν, τι ωραία που έχω να πω τόσα πολλά τώρα. Το χέρι δεν κρατήθηκε, το σήκωσε. Όχι δάχτυλο βέβαια, αλλά χέρι. Όχι δάχτυλο, όχι καλέ. Ε? Όχι δάχτυλο. Τι αιχμές, ρε παιδιά, ήταν από την αρχή ακόμα δεν ξεκίνησε το επεισόδιο για την κριτική επιτροπή στο βίντεο. Τι αιχμές, αμφίβολα. Για το σταμάτη, για τη Μαρία, μόνο για τη Δέσποινα είπε καλά. Μας ρωτάνε, απαντάμε. Όχι, μην μιλήσετε, περιμένετε. Καλησπέρα, σταματάμε. Για να ακούσω λοιπόν τώρα τις απαντήσεις σας. Γιατί στο βίντεο ήσασταν τόσο καυστικοί. Σε ποιο απ' όλα καλέ, καυστική σε τι. Αν αρχίσω, 20 χρόνια καριέρας και ένσημα για το Σταμάτη και τη Μαρία.
Το χέρι που σήκωσε η Μαρία, το δάχτυλο. Παρακαλώ, μπορώ να απαντήσω. Δεν έκανα. Αλλά να μην μιλάμε δηλαδή, μόνο βαθμούς να πάρουμε. Όχι, λέω να μάθω. Ξέρω... Έχω απορίες. Κάτι μου είπε σταμάτησε. Δεν είναι να δω συνέχεια όταν έχω σιγουριά. Είμαι ταπεινός καλλιτέχνης και άνθρωπος και τη σιγουριά την έχω από τα τόσα χρόνια που δουλεύω. Με αυτή την έννοια. Έχω παίξει διαφορετικά είδη θεάτρου και πολύ σινεμά και πολλά πράγματα. Με αυτή την έννοια τη σιγουριά. Οπότε δεν έδωσα συνέχεια. Την πορεία σου την ξέρουμε, αλλά πήρε και θέση υπέρ τη Δέσποινα στην διαφωνία σε εισαγωγικά με την Άσπα. Καταρχήν με τον κύριο Φασουλή, το φίλο μου του Σταμάτη, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν ξέρω αν ακούς και στο βίντεο. Ο Σταμάτης είναι ένας μεγάλος καλλιτέχνης και ένα παιδί ουσιαστικά. Ένα μεγάλο παιδί είναι ο Σταμάτης. Ποτέ δεν τον παρεξηγώ. Και όλα αυτά γίνονται σε μια κουβέντα. Δεν έχει να κάνει ούτε κόντρα τίποτα. Οπότε να πάμε παρακάτω, νομίζω εγώ. Όσο αφορά τη Δέσποινα τη Βανδύ, είναι ένας άνθρωπος που τη θαυμάζω όχι μόνο για τη δουλειά της, αλλά για τις τοποθετήσεις που κάνει, όχι τώρα μόνο και παλιότερα σε μαγαζιά που ήταν πάει να μην πάει. Τέλος πάντων, έχει μια ολοκληρωμένη έτσι, άποψη. Όχι ότι άλλοι δεν έχουν. Δέσποινα, πώς είναι σαν μαθητής, γιατί διάλεξα το διανυκτερεύω. Δέχτηκα παραγγελιά. Δηλαδή, ρωτάω και ακούω διάφορα τραγούδια που μπορεί να αυτό. Ρωτάω και το Γιώργο, σ' αρέσει, το υποστηρίζεις, το γουστάρεις. Και άμα μου πει ναι, το δοκιμάζω. Ο Γιώργος δεν το είπε τραγουδάκι. Ναι, νομίζω χαριτολογώντας θα το είπε. Δηλαδή, θεωρεί τραγούδια με βαρύτητα τα πιο παλιά τραγούδια. Είναι ένα πολύ καλό τραγούδι, έχει ένα καλό στίχο. Όταν το άκουσα, δεν είπα ότι. Δεν είναι κάτι όμως, τι να πω. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα με τα τραγούδια. Γι' αυτό άλλωστε είμαι της άποψης ότι οι ταμπέλες είναι για τους δρόμους και οι τικέτες για τα τετράδια. Όλα χρειάζονται σε αυτή τη ζωή, όπως το είπε και η κυρία Βανδύ προηγούμενα. Συγγνώμη. Η ζωή όλα τα θέλει, άρα όλα τα τραγούδια χωράνε. Δεν το μείωσα. Απλά και μόνο δεν είναι ένα τραγούδι. Ναι, παιδί μου, γιατί είσαι αμυντικός. Σε ρωτάω αυτό, αν το είπες τραγουδάκι. Εγώ δεν έβαλα φωτιά. Μην λέτε, γράφετε ότι εγώ ξεκίνησα. Ποιος ξεκίνησε? Εγώ είπα το βίντεο ότι λέει. Έλα, μωρέ, γλυκούλη. Εγώ δεν το θεωρώ τραγουδάκι. Το μηδίαμα το βλέπουμε πάντα. Τη Βραχάλη και το Σαμπάνι τους αγαπώ πολύ. Έχω τραγουδήσει τραγούδια τους. Έχω κάνει τις μεγαλύτερες μου καριέρες με την Ελεάνα. Απλά ο Γιώργος το είπε έτσι, πάνω στον αυθορμητισμό του, γιατί το έχει αυτό, θεωρώντας ότι είναι ένα τραγούδι τη διασκέδαση, που δεν είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι τρυπάνι. Τι είναι να καθίσουμε να μιλήσουμε τον Επιτάφιο, το τρελαθώ. Δεν στέκομαι εκεί εγώ, δεν με προσέβαλα. Παιδιά, να σα πω κάτι. Νιώθω ότι παίρνουμε το πράγμα πολύ σοβαρά. Δηλαδή, λέμε μια κουβέντα, τοποθετήσετε κι εσεί ότι όχι, δεν είναι έτσι. Δεν έγινε και κάτι το να το πει τραγουδάκι, γιατί ήθελε να πει κάτι άλλο που να το νιώθε πιο. Δεν είναι τίποτα. Σα αισθάνομαι, Βρεσή Μαρία. Δεν είναι επιθετική η στάση μου απέναντί σου. Είναι αμυντική. Ούτε αμυντική. Είναι μια άποψη που πρέπει να πω κι εγώ άνθρωπο δύο πράγματα, να μην πω. Ναι, να την πει, αλλά ήθελα να πω ότι και εμείς εδώ δεν είμαστε για να σας δικάσουμε και για να σας καταδικάσουμε. Και εμείς γλυκούλιδες είμαστε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κάνουμε και παρέα. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει μεταξύ μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε λοιπόν τη Δέσποινα. Τη δική μου την παραγγελιά, ωστόσο, Δέσποινα δεν, Όχι, εγώ θέλω. Το ρεμπέτικο, ένα ρεμπέτικο. Εγώ θέλω έτσι. Πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Το πρότεινα. Λοιπόν, εγώ αισθάνθηκα το ότι ήταν λίγο έξω από τα νερά του ο κύριος Γιαννόπουλος. Αισθάνθηκα ότι δεν το φόρεσε ακριβώς αυτό το τραγούδι όπως. Ότι ρε παιδί μου θα ήθελε να πει άλλα πράγματα. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε κάποια συγκεκριμένα live, καλό είναι να πατήσετε πάνω σε τραγούδια που αισθάνεστε ότι σας εκφράζουν περισσότερο. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά ωραία κλασικά λαϊκά τραγούδια και το ρεμπέτικο. Και επίσης αισθάνθηκα λίγο ότι περιοριστήκατε λόγω της κριτικής της προηγούμενης εβδομάδας και ένιωσα λίγο αυτή την εγκράτεια που είχατε πάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι μπορεί και να με πείραξε περισσότερο ή και το ίδιο. Γιατί ήταν προσπάθεια και φαινότανε. Δεν το ευχαριστηθήκατε ούτε το τραγούδι ιδιαίτερα, το είπατε για να το πείτε, ούτε κινησιολογικά μάλλον εκφραστήκατε με τον τρόπο που θα θέλατε. Και έτσι ήταν κάτι τόσο όσο. Η προσωπική μου άποψη είναι να πείτε ωραία κλασικά λαϊκά τραγούδια, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα σας πηγαίνουν απόλυτα. Υπέροχο το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάν και της Ελεάνας Βραχάλη, που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό ακριβώς που είστε εσείς. Λοιπόν, δεν θέλω να υπερασπιστώ τα παιδιά, αλλά θέλω να πω ότι τα τραγούδια υπάρχει μια ομάδα που τους τα προτείνει. Άλλαξε την. Ναι. Σε αυτούς τα λέμε, παιδί μου. Όσο είναι καιρός. Τα λέμε στην πεθερά να τα κουσινήφει. Δεν τοποθετούμε. Βλέπετε από πάνω, ακούτε. Λοιπόν, στον κύριο Φασουλή. Ναι, δεν ήξερα το τραγούδι, παιδιά μου. Δεν το ήξερα το τραγούδι. Και αυτό με εμπόδισε να ταυτιστώ μαζί του, αλλά δεν ήταν αυτό. Δεν παρασύρθηκα κιόλας και πολλές φορές δεν άκουγα καλά το στίχο. Ίσως επειδή δεν το ήξερα, δηλαδή αν το ήξερα, μου ήταν πιο οικείο.
Ίσως αυτό έφταξε και πολλές φορές δεν άκουγα το στίχο. Σε χαμηλά δηλαδή μπερδευόμουν. Έχει βέβαια και αυτή την τεράστια δυσκολία το να λέει ένας έναν άλλο ρυθμό και μια άλλη μελωδία και ο άλλος μια άλλη μελωδία και έναν άλλο ρυθμό. Το κατάλαβα αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο. Της Δέσποινας, Μαγιά, και μου άρεσε. Ορίστε. Της Δέσποινας ήταν. Δεν είναι στο τραγούδι αυτό που πάμε κόντρα. Που λέει κουπλέ η Δέσποινα και εγώ δεν ξέρω που είναι, αφού σου άρεσε εσένα, εντάξει. Γιατί το πάνε είναι αυτό, να σου αρέσει εσένα. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό με αυτή την έννοια. Εντάξει, εντάξει. Πάντως, παρά τη δυσκολία αυτή, μου άρεσε, αλλά όχι σε επίπεδο να με ξεσηκώσει. Ίσως θέλει ότι δεν ήξερα και το τραγούδι, αλλά δεν άκουγα και καλά τους στίχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Βίκη. Περίμενα με λαχτάρα να ακούσω τον Γιώργο να τραγουδάει ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι, όπως το έκανε στο πρώτο, νομίζω, επεισόδιο. Και εγώ προσωπικά έπαθα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Αισθάνομαι ότι σε αυτό το τραγούδι, Γιώργο, δεν είχες την χαρά. Σε είδα λίγο πιο κουμπωμένο, εκτός αν είναι λάθος δική μου αντίληψη. Και θα συμφωνήσω με το Σταμάτη. Δεν ξέρω που οφείλεται, πάντως στις χαμηλές σου νότες... Μη βάζεις λόγια που δεν είπα στο στόμα. Στις χαμηλές σου νότες δεν άκουγα κι εγώ καλά τους στίχους. Η χαμηλότερη νότα, το Χ από την απόχη, έκανα προσπάθεια να το πω, να τονιστεί ορθοφωνικά. Πώς το λένε, δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Το παίρνω πίσω. Εγώ πάντως την απόχη την έκανα τόσο ορθοφωνία που τρελάθηκα. Λοιπόν, πάμε στους βαθμούς. Πάμε. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Βίκη. 7. Στα πολύ. Σταμάτη. 7. Ευχαριστώ πολύ. Δέσποινα. Περιμένω περισσότερα από εσάς και είμαι σίγουρη ότι το έχετε. 7. Ευχαριστώ. Μαρία. 7. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. 28 βαθμούς συγκεντρώσατε, δεν είναι και άσχημα. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, εμείς λοιπόν ας περάσουμε στο Green Room. Βίκη. Πάνω τα άστρα πεθαίνουν που λείπεις εσύ. Στο αφιερώνω. Σου έλειψα πολύ. Αχ, σε μένα ή στο σε σένα που είμαστε σε διάσταση αυτόν τον καιρό. Γεια σας, παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ εμένα το τραγούδι. Μπορείς να καθίσεις εδώ, να είμαστε λίγο πιο κοντά, αλλά όχι πολύ κοντά. Και να μου πεις κάτι. Γιατί είπαν οι κριτές ότι εσύ το είπες στο τραγούδι ή το τραγούδισες σαν χωρίς να το θέλεις, σαν να σε ανάγκασαν. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι. Όχι. Αλλά η ομορφιά της ζωής είναι ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι. Ούτε τσακωνόμαστε με κανέναν, ούτε υπάρχει κάποια. Να ρωτήσω κάτι. Τέτοιο. Να ρωτήσεις κάτι. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Φαίνεται άντρας που τον αναγκάζει μια γυναίκα να κάνει κάτι? Όχι. Εγώ που τον ξέρω προσωπικά. Όχι, ερώτηση. Με τίποτα. Για πείτε τώρα στους τηλεθεατές. Εγώ που δεν το ήξερα το τραγούδι. Ναι. Σου πάει. Κάποιοι φαγωθήκαν να το πω. Κάποιοι φαγωθήκαν να το πεις εννοώντας. Θέλανε, διακαώς. Κάποια παραγωγή. Είναι κακό αυτό το πράγμα. Σου άρεσε όμως. Πολύ και το δούλεψα. Το δούλεψα, ναι. Και έχει και κάποιους στίχους που είναι. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι το τραγούδι το. Το ξέρω και οι είναι γιατί το αποθέωσες, το απογείωσες. Μια και είπες up. Σωστό. Από εκεί να το πάρουμε. Το app. Λοιπόν, κατεβάζουμε το application του και ψηφίζουμε. Και ψηφίζουμε το ζευγάρι που σας αρέσει. Ωραία. 1 έως 5 φορές και έχετε 3 μέρες στη διάθεσή σας. Να μην ζητήσουμε να μας ψηφίσουν. Το ζητήσατε μόλις.